Τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι ταυτίστηκε η εικόνα του πνευματικού ανθρώπου με ενός ανθρώπου λίγο μίζερου. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κλειστός, εσωστρεφής, ο οποίος δεν χαίρεται, ο οποίος έχει ενοχές για τα πάντα. Ακόμη και που αναπνέει, νιώθει ότι, ότι πρέπει, ας πούμε, να απολογηθεί για αυτό το λόγο. Όμως αυτός δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού, ας πούμε. Ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, αυτή η μεγάλη νηπτική μορφή της χρόνου Ορθοδοξίας, έλεγε ότι εάν νηστεύεις, εάν προσεύχεσαι, εάν, ας πούμε, εκκλησιάζεσαι και δεν έχεις χαρά μέσα σου, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται ο χριστιανός να μην έχει χαρά. Έτσι. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός ο μίζερος και κακόμοιρος άνθρωπος, ας πούμε. Εκεί δεν μπορεί να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβουμε. Αντιθέτως, ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο ανοιχτός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πας δίπλα του και νιώθεις χαρά, δεν σε φοβίζει, δεν σε κλείνει, σε ανοίγει, σε πλατείνει, νιώθεις ότι μπορεί να ανασάνεις δίπλα του, νιώθεις ότι μπορείς, ας πούμε, να είσαι ο εαυτός σου δίπλα του. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, αισθανόμαστε και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ότι δεν είμαστε ο εαυτός μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Πολλές φορές λένε πολλοί άνθρωποι, πάτερ, ας πούμε, μου έχουν πει και εμένα προσωπικά, ότι ξέρετε, πάτερ, ας πούμε, θα σας πω εσάς κάτι, γιατί ντρέπομαι να το πω στον πνευματικό μου. Γιατί? Διότι δημιουργούμε μια νεύρωση τελειότητας στους ανθρώπους. Ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι σε όλα, άψογοι σε όλα. Δεν είναι αυτό όμως η ορθόδοξη πνευματικότητα. Έτσι. Αυτό είναι μια τελειομανία, ας πούμε, η οποία και μια νεύρωση του να θέλουμε διαρκώς να είμαστε σε όλα τέλειοι, άψογοι. Αντιθέτως, ο άνθρωπος της ορθοδόξης πνευματικότητας είναι ατελής, αδύναμος, πέφτει, σηκώνεται, ξαναπέφτει, έχει ήττες προσωπικές. Είναι σε μια διαδικασία ενός αγώνα, ας πούμε, με όλες τις εκφάνσεις που έχει αυτός ο αγώνας. Έτσι. Και στην Ορθοδοξία δεν σώζεσαι επειδή είσαι τέλειος. Δεν σώζεσαι στην Εκκλησία επειδή είσαι άψογος, επειδή είσαι καταφερτζής, επειδή τα καταφέρνεις πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Αλλά σώζεσαι γιατί παρόλα τα χάλια σου, κάποιος συνεχίζει να σε αγαπάει. Σε αγαπάει ο Θεός. Παρόλο που είσαι χάλια. Παρόλο που δεν έχεις τίποτα να επιδείξεις δικό σου ενδεχομένως. Έτσι, παρόλη την ήττα σου. Σε αγαπάει κάποιος εκεί στην ήττα, εκεί στην πτώση, σε αγαπάει. Συνεχίζει να σε αγαπάει το ίδιο. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε. Αλλά δυστυχώς έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα ηθικισμού και ευσεβισμού, το οποίο δεν επιτρέπει πολλές φορές στα μέλη της Εκκλησίας να είναι ο εαυτός τους. Δηλαδή, εάν εγώ γυρίσω και πω σε ένα σύγχρονο χριστιανό, ξέρεις κάτι, είσαι αμαρτωλός, θα το πάρει σαν να τον βρίζω. Θα αισθανθεί ότι τον βρίζω, ότι τον απειλώ. Ενώ στην παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας, οι πατέρες που ξέρουν διαβάσει τα γεροντικά, το λέγανε μόνο λέει αμαρτωλός. Δεν το λέγανε με μια διάθεση ψυχολογισμού, ας πούμε, και ταπεινολογίας. Το εννοούσαν υπαρξιακά. Ήξεραν τα υπαρκτικά τους όρια. Το να πω ότι είμαι αμαρτωλός δεν είναι ηθική κατηγορία. Είναι μια υπαρξιακή ομολογία. Δηλαδή, ναι, γνωρίζω ότι υπαρκτικά έχω όρια. Γνωρίζω ότι δεν είμαι τέλειος. Γνωρίζω ότι ό,τι και αν κάνω, όσο και αν προσπαθήσω, πάντα υπάρχει μέσα μια ατέλεια, μια έλλειψη. Μια μεγάλη έλλειψη. Έτσι. Και αυτό το ομολογώ. Αυτό είναι η αμαρτία. Αυτή η υπαρξιακή μου αδυναμία. Δεν είναι ηθικό και μόνο το γεγονός, ή μάλλον ηθικιστικό. Δηλαδή ότι είμαι ένα κακό παιδί, δεν είμαι ένα καλό παιδί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και έτσι τόσο επιδερμικά. Το να πω ότι είμαι αμαρτωλός δεν είναι κατηγορία, είναι αλήθεια. Υπαρξιακή, οντολογική. Είναι σαν να λέω είμαι θνητός. Έχω όρια. Και αυτό στην Εκκλησία, τουλάχιστον στην αρχαία Εκκλησία της Ορθοδόξης και των Αγίων, ήταν αυτονόητο. Έτσι. Δεν κρυβόσουν για να το πεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και όλα τα κείμενα των πατέρων, ειδικά αν διαβάσετε τον Ευεργετινό και τα γεροντικά, θα σοκαριστείτε με πόση ευκολία ομολογούν δημόσια τα πάθη τους. Τα πάθη τους. Δεν τρέπονται. Έτσι. Δεν τρέπονται, γιατί ξέρετε, αυτό είμαι, όντως.